Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας σεζόν με τον Diego Martínez σε πρώτη φάση να αξιολογεί το ρόστερ της ομάδας, ενώ μαζί με τον Αντώνιο Κορδόν τρέχουν το μεταγραφικό σχεδιασμό του συλλόγου. Δύο ονόματα που φαίνεται πως απασχολούν την ομάδα είναι η Mark Bartra και Maxi Gomez της Trabzonspor. Η τουρκική ιστοσελίδα Aydin Leak γράφει για τις οικονομικές διαφορές στην περίπτωση του Ουρουγουανού επιθετικού, ενώ προσθέτει ότι η ομάδα της Τραπεζούντας θέλει να πουλήσει τον Bartra. Δείτε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ο Γκόμες, που πέτυχε 5 γκολ και 4 ασίστ στο πρωτάθλημα, δεν μπόρεσε να τραβήξει την προσοχή του Μπιέλιτσα. Ενώ η διοίκηση ζητά 5 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό, η ελληνική πλευρά επιμένει στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο σύλλογοι αναμένεται να βρουν μια μέση λύση για το κόστος μεταγραφής του Γκόμες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διοίκηση της Trabzonspor σχεδιάζει να πουλήσει και τον αμυντικό Mark Bartra, μια από τις μεταγραφές της περασμένης σεζόν, σε περίπτωση που έρθει στο σύλλογο μια κατάλληλη προσφορά.